Έλατε να συνεχίσουμε τώρα και λίγο πριν πάμε στη συνέντευξή μας για να ρίξουμε μια ματιά, διότι όταν συμβαίνει κάτι τις Κυριακές, ξέρετε, κάποιοι χαίρονται, κάποιοι καθόλου. Και το λέω γιατί διευρύνεται η λίστα με τα καταστήματα που θα είναι ανοιχτά τις Κυριακές, όπως άλλωστε προβλέπεται στο εργασιακό αυτό νομοσχέδιο, το οποίο ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Και η πρόβλεψη για όσους θα εργάζονται τις Κυριακές είναι να παίρνουν ρεπό. Λοιπόν, καταλαβαίνετε πως θα υπάρχει έξτρα ημέρα ξεκούρασης την επόμενη, λέει, εβδομάδα. Είναι κάτι το οποίο σημείωσε ο Πρωθυπουργός, αλλά ποιοι είναι αυτοί τώρα οι κλάδοι που μπαίνουν στη λίστα? Είναι οι υπηρεσίες των ταχυδρομικών υπηρεσιών. Είναι οι courier, αγαπητοί μου φίλοι, καταλαβαίνετε. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που είναι όλη μέρα στους δρόμους, με πακέτα, με τηλεφωνήματα, με τρέξιμο, με πίεση, ελάτε σας περιμένω, το ένα το άλλο κτλ. Θα το δούμε. Επιχειρήσεις παραγωγής υγειονομικών ειδών ή νοσηλευτικών υλικών, εδώ βέβαια υπάρχει αναγκαιότητα, παραγωγή, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού, εδώ βέβαια ακούγεται γιατί η υγεία είναι πάνω απ' όλα, κέντρα κοινών υπηρεσιών, όπως ομίλων επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς της λογιστικής, του ανθρώπινου δυναμικού, της μισθοδοσίας, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, της κανονιστικής συμμόρφωσης των προμηθειών και άλλων. Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών τηλεφωνικού κέντρου εξυπηρέτησης και τεχνικής υποστήριξης πελατών. Φανταστείτε, εκεί που σας έπαιρναν, ας πούμε, όλες τις καθημερινές, να παίρνουν και την Κυριακή. Κέντρα δεδομένων, έτσι ακόμη, και εν γέννη μηχανογραφικών κέντρων, ομίλων επιχειρήσεων, ψηφιοποίησης έκχαρτου αρχείου, επιχειρήσεις παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος και λατομείων, εξόρυξης ορυκτών και μεταλλευτικών δραστηριοτήτων. Η νομοθετική, λέει, αυτή πρωτοβουλία, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές της κυβέρνησης, γίνεται αφενός για την εξυπηρέτηση αναγκών της κοινωνίας και αφετέρου, λέει, για την πάταξη των φαινομένων μαύρης εργασίας, καθώς και πολλές περιπτώσεις επιχειρήσεων που αναγκάζονται να λειτουργήσουν Κυριακές χωρίς να μπορούν να εμφανίσουν επίσημα τους εργαζόμενους. Λοιπόν, αυτά διαβάζουμε για το σχετικό θέμα και εμείς θα πάμε τώρα μέχρι τους ποταμούς, εκεί που στην περιοχή συναντήσαμε τον πρόεδρο του Μελισσοκομικού Συνεταιρισμού, ο Θημαρίτης, κύριο Γιάννη Γαβαλά, ο οποίος παράλληλα έχει βέβαια και τη διπλή ιδιότητα του πολιτευτή της ελληνικής λύσης και καταλαβαίνετε τόσο μας μίλησε για το θέμα των τόσων δυσκολιών, ανομβρίας και τα λοιπά, μεταφορών και μείωσης, εννοείται, της ποσότητας της παραγωγής του μελιού φέτος. Και καλό θα είναι όλοι εσείς που λατρεύετε το μέλι και το παίρνετε ή το στέλνετε στα παιδιά σας ή το στέλνετε σε αδέρφια, γνωστούς, φίλους στο εξωτερικό να προμηθευτείτε γρήγορα την παραγωγή μόλις βγει σε κανένα μήνα που θα αρχίσει να βγαίνει, έτσι ώστε να μην βρεθείτε μετά να μην υπάρχει το καλό το μελάκι, το θυμαρίσιο. Επίσης, βεβαίως, ήρθε στην συνομιλία μας το ζήτημα του ΦΠΑ, των μειωμένων συντελεστών. Θα ακούσετε πολλές έτσι, παρατηρήσεις και σχόλια που κάνει ο κύριος Γιάννης Γαβαλάς για όλα αυτά, γιατί καταλαβαίνετε ότι πέραν των καθημερινών θεμάτων που προκύπτουν, όλα αυτά διοχετεύονται άμεσα στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, ο οποίος με τη σειρά του και το φίλι, αλλά και το πράτη, να τα θέσει στη Βουλή και να ερωτήσει γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί συμβαίνει τ' άλλο. Λοιπόν, πάμε αναλυτικά να ακούσουμε για όλα αυτά τι δήλωσε, τι σχολίασε ο κύριος Γιάννης Γαβαλάς, που τον ευχαριστώ. Καλημέρα, κύριε Γαβαλά. Καλημέρα σας. Λοιπόν, έχουμε αφήσει μια ανοιχτή κουβέντα από τότε που αγωνιζόσασταν να ανοίξει το θέμα της μετακίνησης των μελισσοπαραγωγών, που ήταν μεγάλη ανάγκη, γιατί όπως καταλαβαίνουμε, το lockdown έφερε πολύ δυσάρεστες καταστάσεις και στους μελισσοπαραγωγούς, αλλά εκείνοι ακροβατούσαν για να μην χάσουν τη σοδειά τους. Πώς ήταν λοιπόν αυτό το μεσοδιάστημα? Ήταν για μας ένας γολγοθάς, μπορώ να πω. Ήταν μια εβδομάδα των παθών, αν και μετά το Πάσχα. Για μας ήταν ξανά μεγάλη εβδομάδα. Μεγάλη πίεση. Καταφέραμε εν τέλει μετά από πολλές προσπάθειες, μετά από πολλά τηλεφωνήματα με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, να δοθεί το πράσινο φως για να ξεκινήσουμε τις μετακινήσεις μας προς την Κάλυμνο. Mm-hmm.
Το καταφέραμε, ήρθαμε όλοι πίσω και τώρα αγωνιούμε για την παραγωγή. Η παραγωγή δεν είναι και τόσο καλή λόγω της ανοβρίας, δεν είχαμε πολλές βροχές φέτος. Η Κάλυμνος έκανε περίπου τις μισές βροχές από πέρυσι, ενώ η Ρόδος δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Αυτό είναι πολύ άσχημο, ναι. Και η ΚΟΣ βέβαια έχει τα δικά της προβλήματα. Πιστεύω ότι όλοι οι Δωδεκάνησος λοιπόν έχουν σχεδόν μηδενική παραγωγή. Αυτό μας όθησε να κάνουμε και ερώτηση στη Βουλή με τη δεύτερη ιδιότητα που έχουμε και να ζητήσουμε αποζημιώσεις λόγω απώλειας εισοδήματος. Προβλέπεται αυτό από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ή από τον ΕΛΓΑ να δίνεται αποζημίωση όταν κάποιος πλήττεται στην παραγωγή του. Οπότε έχει και απώλεια εισοδήματος, έτσι. Πιστεύω να το καταφέρουμε αυτό στο τέλος, γιατί εξάλλου δεν έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ ως βοήθημα λόγω COVID. Ενώ έχουν πάρει τόσα σωματεία, τόση κλάδη. Βέβαια το ζήτησαν, το εξήγησαν και έγινε αποδεκτό. Έτσι λοιπόν λογικό ακούγεται να στηριχθείτε κι εσείς. Και να πω και κάτι άλλο για τους φίλους λάτρεις καταναλωτές. Ας φροντίσουν νωρίτερα να πάρουν τη σοδειά, να πάρουν την επάρκεια του εις ποσότητας που επιθυμούν, είτε για το σπίτι τους, είτε για να δωρήσουν, είτε να στείλουν στα συγγενείς στο εξωτερικό, γιατί φανταζόμαστε θα είναι λίγη φέτος η ποσότητα. Αυτό ήθελα να πω, να φροντίσουν λοιπόν οι καταναλωτές μας να έχουν έτσι εγκαίρως επαφή με τους παραγωγούς τους, να δώσουν τις παραγγελίες τους από τώρα, για να εξασφαλίσουν την κουμπάνια τους, ας το πούμε έτσι, του χειμώνα. Το πολύτιμο μέλι. Πόσο μάλλον τώρα που πρέπει ο οργανισμός και με την πανδημία να είναι ενισχυμένος κτλ. Και έβλεπα πριν που πέρασε ο κύριος Δρόσος Κοπανέζος και το μυαλό μου πήγε στους παγκόσμιους διαγωνισμούς που γίνονται και τόσα βραβεία που έχουν πάρει και εσείς παγκόσμιο και εκείνοι κτλ. Ένας διαγωνισμός τώρα τι θα γίνει, διαδικτυακά. Διαδικτυακά γίνονται τώρα, αλλά και πώς θα δοκιμάσει ο άλλος. Είναι δύσκολο γιατί θα πρέπει να στέλνουμε τα δείγματα εμείς οι καταναλωτές. Που είναι σχεδόν ακατόρθωτο αυτό. Δεν μπορεί να γίνει έτσι εύκολα, γιατί είναι χιλιάδες οι καταναλωτές που θέλουν να δοκιμάσουν και δεν είναι λίγο αδύνατο να στέλνουμε τόσα πολλά δείγματα. Έτσι είναι. Ελπίζουμε πια από φέτος, το Δεκέμβρη, με τη νέα χρονιά να αλλάξουν τα πράγματα και να συνεχίσουμε πια στις εκθέσεις με την διαπροσωπική σχέση που κάναμε τόσα χρόνια. Το φεστιβάλ που γινόταν στην Αθήνα και τα λοιπά. Αλλά κύριε Γαβαλά, να πούμε... Και μελιού παίζει να γίνει φέτος, ή αν τα πράγματα αλλάξουν προς το καλύτερο. Χθες ο κύριος Ροηλός είπε ότι μπράβο, διότι η Κάλυμνος εκεί που ήταν πριν 40 μέρες μέσα στα 5 νησιά με χαμηλό ποσοστό, αυτή την ώρα έχει το υψηλότερο ποσοστό μαζί με άλλες περιοχές στην Ελλάδα. Ξεπέρασε το φράγμα των 9.000 εμβολιασμών. Και μηδενικά κρούσματα. Πρώτη τουλάχιστον δόση. Καταλαβαίνετε αυτό τι πάει να πει. Ότι εμείς δεν θα κλείσουμε το Σεπτέμβρη, τον Οκτώβρη ή αυτό το ενδεχόμενο, γιατί πάνω από το 70% θα έχει πια εμβολιαστεί. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό. Αλλά από την άλλη, έχουμε ότι και εδώ υπάρχει μια άνηση κατάσταση. Ο μελισσοπαραγωγός από την ΚΟ ή από τη Λέρο θα πουλήσει με 17% ΦΠΑ. Μπαίνει πάλι το κεφάλαιο των μειωμένων ΦΠΑ. Πράγματι, έτσι, αυτό σύμφωνα και με την δεύτερη ιδιότητα που έχω, έχουμε κάνει και εμείς μια ερώτηση στη Βουλή προχθές σχετικά με αυτό, γιατί θεωρούμε ότι είναι άδικο η Κάλυμνος να είναι μέσα ανάμεσα σε δύο νησιά που ευνοούνται με το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ. Και είναι εξοντοτικό πλέον για την Κάλυμνο αυτό, έτσι. Έχουμε να κάνουμε με αθέμητο ανταγωνισμό και είναι με τις ευλογίες της κυβέρνησης, μπορώ να πω, να κατεδαφίζεται όλη η οικονομική, έτσι, δραστηριότητα της Κάλυμνου σε τέτοιο βαθμό που λες ότι δεν πάει άλλο. Θα Κοιτάξτε. Πρέπει άμεσα να αλλάξει η κατάσταση. Και ξέρετε, αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι δεν θέλουν να σπάσουν τα αυγά. Και θέλουν και οι βουλευτές και η κυβέρνηση, από ό,τι φαίνεται, να το κάνουν συνολικά όταν θα έρθει η ώρα για τη Δωδεκάνησο. Και όχι να δώσουν τη χάρη μόνο στην Κάλυμνο, αλλά είναι αυτή που έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Έτσι.
Ακριβώς, ακριβώς. Αυτό που είπε και στην αστυπάλεια. Ότι, ναι, ότι όταν ευνοηθούν οι συνθήκες, ευνοήσουν οι συνθήκες και τα λοιπά και τα λοιπά, αυτό είναι... Δεν μας αρκεί αυτό. Αυτό είναι ζήσε μάιμου να φας τριφύλι, έτσι δεν είναι, γιατί καθημερινά βουλιάζει Κάλυμνος οικονομικά. Πόσο θα αντέξει ακόμα, πόσο. Καθημερινά πάμε και ένα σκαλοπάτι κάτω. Πάμε όμως, επειδή συχνά πυκνά μου στέλνετε και διάφορα μηνύματα και τα λοιπά για τις επερωτήσεις της ελληνικής λύσης. Έχετε έχουμε πιάσει πολλά. Ακόμα και για την εστίαση. Και πείτε και εδώ δεκανησιακά που σας ακούνε, τι έτσι έχετε στηρίξει. Βασικά έχουμε κάνει μία για την εστίαση προχθές που αφορά την Κάλυμνο. Ναι. Λόγω του COVID είχε κλείσει μετά από 2 μέρες που άνοιξε η εστίαση. Ναι. Αυτό τι σημαίνει, ότι οι εστιάτορες και οι υπόλοιποι έχουν κάνει προσλήψεις, έχουν οργανωθεί, έχουν πάρει τις προμήθειές τους και μετά από 2 μέρες τους λέει η κυβέρνηση κλείστε. Αυτό δεν ξέρω, δεν θα πρέπει να γίνει, να δοθεί μια αποζημίωση, όχι βοήθημα, αποζημίωση σε αυτούς που μπήκαν σε έξοδα, σε αυτούς που κάνουν προσλήψεις. Αυτοί οι άνθρωποι είναι ακόμα με ένα μεγάλο ερωτηματικό. Τι θα κάνουμε, πώς θα τα βγάλουμε πέρα, πώς θα βγάλουμε τις υποχρεώσεις μας, έτσι. Έχετε δίκιο, και να σας πω κάτι. Αν δεν μιλήσει κανείς με λογιστή, δεν το καταλαβαίνει. Δηλαδή τι, οι 2 μέρες που τους προσέλαβαν, δεν πάει να πει ότι επειδή κλείσανε, σταματάει να πληρώνει ο εργοδότης. Δεν πάει έτσι με το λογιστικό σύστημα. Τον πήρε, θα πληρώσεις τον μήνα. Μπορεί να είναι και δίμηνο. Και τα ένσημά του και τον μήνα το μισθό του. Καταλαβαίνετε τι πάει να πει αυτό. 2 μέρες, αλλά ο εργοδότης πρέπει να τα πληρώσει όλα αυτά. Γιατί το σύστημα δεν ξέρει για 2 μέρες. Ακριβώς, καταλάβατε. Ακριβώς. Αυτό κι αν είναι. Τώρα βέβαια είναι πάρα πολλά θέματα που έχουμε εδώ στην περιοχή μας. Θα είναι όμως μια ευκαιρία σε λίγες μέρες, με την πρώτη ευκαιρία μάλλον, θα κατέβει ο ίδιος ο πρόεδρος στην Κάλυμνο, στην Κό και στη Λέρο. Θα μείνει τουλάχιστον 2 μέρες και να ακουστούν πιο επίσημα όλα αυτά τα προβλήματα που έχουμε, ειδικά και στην Κάλυμνο, έτσι, που είναι πολύ σημαντικά. Πιστεύω... Να ερωτηθεί, κύριε Καβαλά, γιατί παίζει μπάλα μόνος του, έτσι. Ναι. Τώρα θα ερωτηθεί σκληρά. Και πιστεύω ότι είναι καλός και στις απαντήσεις του και στις... είναι πολύ ετοιμόλογος. Και σίγουρα ενημερώνεται καθημερινά για τα δικά μας θέματα εδώ. Και φαίνεται και από τις ερωτήσεις που κάνει στη Βουλή ο ίδιος, εκπροσωπώντας την Κάλυμνο για παράδειγμα, και τα Δωδεκάνησα. Έχουμε κάνει σχεδόν 100 ερωτήσεις μέχρι στιγμής, μέσα σε ένα χρόνο που αφορούν τα Δωδεκάνησα, έτσι. Λοιπόν, από την 101. Ναι. Λοιπόν, πείτε του ότι πρέπει να πει δυνατά στη Βουλή γιατί έρχεται το high speed Λέρο και Πάτμο και όχι μέχρι την Κάλυμνο. Ναι, αυτή είναι η επόμενη κίνηση. Ακριβώς. Αυτό είναι η επόμενη ερώτηση που θα κάνουμε στη Βουλή. Έτσι. Γιατί και αυτό είναι μια έξτρα αδικία για την Κάλυμνο. Ακριβώς. Και όλους τους υπόλοιπους. Ακριβώς, ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε. Όχι, αυτά είναι τα πιο βασικά. Αναμένουμε και τη συνέντευξή σας με τον κύριο Πρόεδρο έτσι σε λίγες μέρες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς αναμένουμε ότι το επόμενο ρεπορτάζ θα είναι με μέλη. Με μέλη, ναι. Εντάξει, ένας μήνας έμεινε. Πιστεύω να είναι ευχάριστη η έκπληξή μας, να γεμίσουν οι κυψέλες και να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πω ότι κατατέθηκε ο φάκελος μας ξανά στο Υπουργείο για την ταυτοποίηση του μελιού της Καλύμνου. Ενημερώθηκα προχθές από τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη ότι κατατέθηκε επιτέλους η μελέτη στο Υπουργείο Γεωργίας, όπου θα μείνει 6 μήνες εκεί, άλλους 6 μήνες για τυχόνες στάσεις στις Βρυξέλλες. Και του χρόνου ελπίζουμε τέτοια εποχή να έχουμε την ταυτοποίηση του μελιού μας. Έτσι κι αλλιώς οι συνθήκες είναι περίεργες, οπότε νομίζω έρχεται ακριβώς την ώρα. Ναι, γιατί πρέπει. Χρειάζεται ταυτοποίηση, γιατί έχουν εκτροχιαστεί οι επιτίδη που εκμεταλλεύονται. Το όνομα της Καλύμνου. Ακριβώς, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Πολύ. Γεια σας. Γεια σας.